Προς επικαιροποίηση, η μελέτη παρακάμψης της αγριάς με δεδομένο ότι στην περιφέρεια πλέον έχουν περάσει οι αρμοδιότητες για την ολοκλήρωση του περιφερειακού. Τις λεπτομέρειες έδωσε τοποθετούμενη στον Άστρα η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, κυρία Κολυνδρίνη. Μέχρι τώρα την αρμοδιότητα του περιφερειακού την είχε και την έχει το Υπουργείο Υποδομών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να καλυφθούμε πίσω από αυτό, αλλά δεν έχουμε μάθει έτσι. Ο Περιφερειάρχης πάντα μπαίνει μπροστά και μάλιστα σε έργα που είναι ουσίας και σημαία για μια περιοχή της Θεσσαλίας αναλαμβάνει την ευθύνη. Προσπαθήσαμε με πάρα πολλούς τρόπους να μετακυλιστεί η αρμοδιότητα στην περιφέρεια Θεσσαλίας για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το έργο. Γιατί δεν ήταν εθνική συμβέληση και εθνικού συμφέροντος. Τελικά μας δόθηκε αρμοδιότητα τουλάχιστον προστιγμένως προς την ολοκλήρωση των μελετών. Πρόκειται να επικαιροποιηθεί η μελέτη που παρακάμπτει την αγριά, με το γνωστό πρόβλημα που δημιουργείται κατά τους θερινούς μήνες, να μην μπορεί κανένας να πλησιάσει το νότιο πύλιο και τις ακτές του, με απόλυτη ταλαιπωρία και έχει γίνει ήδη χάραξη. Επικαιροποιείται λοιπόν η μελέτη ως προς τα όλα τα δεδομένα και από εκεί και πέρα θα δημοπρατηθεί το έργο. Το έργο αυτό συνεχίζεται με την παράκαμψη των λεχονίων. Η χάραξη είναι μία και έχει γίνει από το 1993 από το Υπουργείο και είναι η παιδινή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της σύνταξης μελέτης. Είμαστε στη διαδικασία διαγωνισμού για να προκύψει μελετητής. Θα δούμε τα στάδια της μελέτης. Εδώ θα είμαστε. Σε περίπτωση που έκανε το Υπουργείο τη μελέτη, δεν θα ρωτούσε κανέναν και τίποτα. Τώρα θα βλέπουμε, ξέρουμε, μένουμε στην περιοχή. Θα δούμε ποιον ενοχλεί, ποιον δεν ενοχλεί, θα συζητήσουμε. Θα είναι ήπιας μορφής, θα είναι επαρχιακό δίκτυο, δεν θα είναι εθνικό. Δεν θα γκρεμιστούν σπίτια. Θα συνάδει με την αρχιτεκτονική και την μορφολογία του τόπου και κυρίως θα αναβαθμιστεί η περιοχή όπου γίνονται περιφερειακοί, αξιοποιούνται οι εκτάσεις, τα ακίνητα και τα χωριά που παρακάμπτονται. Γιατί τώρα για να σταματήσει κάποιος να πάρει ένα παγωτό, μποτιλιάρεται όλος ο δρόμος μέχρι το Βόλο. Θα γίνει πολύ πιο ανθρώπινο το περιβάλλον, πολύ πιο ωφέλιμο τουριστικά και πολύ πιο πρακτικά ευέλικτο και εφαρμόσιμο για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες. Αλλά η αντίδραση και την αντίδραση με βρίσκει κάθετα αντίθετη. Θα πρέπει να αντιδρούμε και να συζητούμε όταν υπάρχει αντικείμενο. Εδώ δεν υπάρχει ακόμα αντικείμενο. Όχι για το όχι, με βρίσκει αντίθετη. Ναι.